Σήμερα είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση για να μπορέσουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε το χώρο της υγείας στους πολίτες της Αττικής μας μέσα από την προσπάθεια της περιφέρειας προφανώς με το αρμόδιο Υπουργείο του Υπουργείου Υγείας και τον Υπουργό τον ε, Θάνο τον πλεύρη. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την συνάντηση. Να πω ότι ήταν πολύ επικοδομητική. Ήδη χαρτογραφήσαμε τις ανάγκες ε, μέσα από την ενίσχυση των νοσοκομείων μας ε, από νέο τεχνολογικό εξοπλισμό. Από την άλλη πλευρά ε, θεωρούμε ότι η πρόληψη και η δημόσια υγεία έχει μεγάλη και σημαντική, ε, ε, είναι σημαντικό το να μπορέσουμε να δούμε τρόπους ενίσχυσής τους. Η Περιφέρεια Αττικής μέσα από το ΕΣΠΑ 21-27 και η Διαχειριστική της Αρκή είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει τέτοιες ενέργειες και νομίζω ότι μέσα από την αποκοντικοποίηση και μέσα από την ομάδα εργασίας η οποία πλέον δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και από την περιφέρειά μας σύντομα θα έχουμε όχι μόνο ανακοινώσει, αλλά κυρίως προκηρύξεις για την ενέργεια και την διευθέτηση όλων αυτών των σημαντικών ζητημάτων. Ε, συνεχίζουμε την πολύ επικοδομητική συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Αττικής στο κομμάτι των χρηματοδοτικών εργαλείων και του ΕΣΠΑ και ήδη για το νέο πρόγραμμα το οποίο έχει Περιφέρεια Αττικής 21-27 θα υπάρξουν κοινέ ομάδε προκειμένου να αποτυπώσουμε ακριβώ τι ανάγκε που υπάρχουν σε όλε τι ζωέ υγεία, να δούμε από πού χρηματοδοτείται η κάθε ανάγκη, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψη, είτε από το Υπουργείο, είτε από το ΕΣΠΑ, της περιφέρειας και παράλληλα έχουμε επικοδομητικές δράσεις που σχετίζονται τόσο με το κομμάτι της δημόσιας υγείας στην πρόληψη, όσο με το κομμάτι της πρωτοβάθμιας της ζωμές υγείας στα κέντρα υγείας, αλλά και με εξοπλισμό της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Και θέλω για μια ακόμη φορά να τονίσω ότι μέχρι τώρα αυτή η συνεργασία είναι πολύ στενή και η Περιφέρεια Αττικής μας έχει βοηθήσει και στο κομμάτι του προσωπικού, αφού πολλοί κόσμος, γυναίκες και άνδρες που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η χρηματοδότηση γίνεται από την Περιφέρεια ως επικουρικό προσωπικό, αλλά και στο Κομμάτι του υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και των δομών υγεία τη πρωτοβάθμια φροντίδα που στηρίζονται από την περιφέρεια. Άρα, έχουμε ένα πολύ καλό αναπτυξιακό πλαίσιο μέσω του ΕΣΠΑ τη Περιφέρεια για το 2021-2027 και άμεσα θα το αποκωδικοποιήσουμε πλήρω προ όφελο των κατοίκων τη Περιφέρεια Αττική.